Γεια σας φίλοι μου, τι ήρθα να κάνω σήμερα εδώ. Λοιπόν, σας δείξω μια πλέξη. Σας είχα δείξει πειραγμένα μισά ποδαράκια. Τώρα θα σας δείξω πειραγμένα διπλά ποδαράκια. Δηλαδή, άμα πειράξουμε λίγο την πλέξη, αλλάζει τελείως η μορφή της. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολες πλέξεις, γιατί όλοι ξέρουμε να κάνουμε ποδαράκια. Έτσι, άριχτα, μισά, μονά, διπλά. Εντάξει, αυτά είναι απλές πλέξεις για το βελονάκι. Και για τους προχωρημένους, αλλά και για τους αρχάριους. Το να πειράξεις λίγο τις απλές πλέξεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να κάνουν πολύ ωραία πράγματα χωρίς να παιδεύονται. Και για τους προχωρημένους, ακόμη καλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να το, κοιτάξτε εδώ. Και στην ουσία είναι διπλό ποδαράκι. Παίρνοντας δηλαδή δύο. Ανάποδα το κρατάω. Ναι, το κρατάω ανάποδα, δεν πειράζει, καταλάβατε όμως. Εδώ. Υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλει μία κίνηση στο βελονάκι. Αυτή θα μου προσέξετε πολύ, έτσι. Αν μου προσέξετε αυτή την κίνηση, βγαίνει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα σε χρόνο 0. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε. Εδώ έχω βάλει κάποιους πόντους. Έτσι. Εδώ έχω βάλει κάποιους πόντους. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε διπλά ποδαράκια. Δηλαδή, όταν λέμε διπλά ποδαράκια, παίρνουμε δύο φορές. Έτσι. Αφήνουμε ένα, δύο, τρία. Μπαίνουμε στο τέταρτο και τι κάνουμε. Παίρνουμε και τα βγάζουμε όλα μαζί. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς τα βγάζουμε, γιατί δεν βγαίνουν εύκολα. Τα δύο πρώτα τα βγάζουμε έτσι και τα δύο δεύτερα γυρνάμε προς τα πίσω το βελονάκι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Αυτό μόνο θέλω να μου προσέξετε. Αχ, δύο φορές. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Τα δύο πρώτα τα βγάζουμε με το βελονάκι μας κανονικά. Τα δύο δεύτερα στρίβουμε πίσω το βελονάκι μας και τα βγάζουμε. Το είδατε? Για να γίνει αυτό το στρίψιμο εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει το στρίψιμο. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ. Αυτή είναι η πλέξη, απλώς θέλω προσοχή στην κίνηση. Τα δύο τα βγάζουμε έτσι. Τα άλλα δύο γυρνάμε το βελονάκι τελείως πίσω και τα τραβάμε. Πάμε. Οπ, εκεί από συνήθεια παιδιά κάνω ποδαράκια εγώ. Εντάξει, πού θα πάει. Λοιπόν, δύο. Μπαίνουμε. Τα δύο πρώτα έτσι. Τα δύο δεύτερα έτσι. Πάμε πάλι. Εκεί. Τα δύο πρώτα, να βγάλουμε λίγο, λοιπόν. Τα δύο πρώτα έτσι και τα δύο δεύτερα έτσι. Άμα μάθει την κίνηση το χέρι, ξέρετε πως φεύγει, για το δοκίμασα εχθές, φεύγει σφαίρα. Να το. Βλέπετε, απλώς η κίνηση στο βελονάκι είναι, που αυτή γίνεται συνήθεια, δηλαδή άμα πλέξετε αρκετά, μετά πάει μόνο του το χέρι. Να το. Πάμε να κάνουμε και την από πάνω σειρά, να το δούμε καλά, να φανεί και το σχέδιο δηλαδή. Μ' αρέσουν οι πειραγμένες πλέξεις. Γιατί είναι αυτές που έχουμε μάθει, οπότε δεν μας κουράζουν, απλώς έχουν άλλο αποτέλεσμα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και πάμε τώρα πάλι. 2, εκεί και εκεί. 2, μένει και αυτό, το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Γιατί στην ουσία είναι σαν να κάνουμε και ένα μισό ακόμα. Και βγαίνει η πατουρίτσα του μισού. Εκεί. Να το. 2 έτσι και 2 έτσι. Θέλω να μου το δοκιμάσετε. 2 έτσι και 2 πίσω. Βλέπετε τι γρήγορα που φεύγει. άμα μάθει την κίνηση. Να το. Και είναι ένα φανταστικό σχέδιο, υπέροχο, έτσι. Και για ζεστά κασκόλ, και για τσάντες, και για σκούφους. Υπέροχο. Και πανεύκολο. Είναι μόνο η κίνηση, τίποτα άλλο. Η λοξή κίνηση που κάνουμε στο τέλος. Δεν τα βγάζουμε όλα μαζί, γιατί αν τα βγάλουμε όλα μαζί δεν βγαίνουν. Να τα... Κοιτάξτε να δείτε τι φανταστικό σχέδιο βγαίνει. Με το τίποτα, έτσι. Με το τίποτα. Λοιπόν, δέστε το. Εδώ είναι σε χοντρό. Εδώ είναι απλώς σε πιο ψηλό. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται αυτή η γραμμούλα. Είναι σαν να είναι πολύπλοκο σχέδιο, ενώ στην ουσία δεν είναι τίποτα φυσικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μία σιρούλα παρέα, έτσι. 1, 2, 3. Να δείτε λίγο, παρακολουθήστε λίγο το χέρι μου μόνο. Τίποτα άλλο. Βλέπετε. Αυτό. Άμα μάθει το χέρι, μετά πάει σφαίρα. Απλώς τώρα το κάνω για να φανεί και το σχεδιάκι, να το φωτογραφίσουμε κιόλας, να το δείτε κιόλας. Ό,τι καινούργια πλέξη βγαίνει, εμείς θα την έχουμε πρώτη, να το ξέρετε. Εμείς εννοώ η παρέα δική μας, έτσι. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ, τι όμορφο. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Κοιτάξτε. Όμορφο. Τέλειο δεν είναι? Λοιπόν, αυτό είχα και για σήμερα. Ωραίο δεν ήταν? Πολύ όμορφο και πολύ εύκολο. Να το. Να το. Και αυτό, όταν κάνουμε την επόμενη σειρά, θα βγει κι άλλο τέτοιο σχέδιο. Να, πώς είναι εδώ. Ένα λεπτό, το πάρουμε την καλή. Εδώ έχω κάνει κι άλλη μια σειρά και έχουν βγει 2 τέτοια. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει σε χοντρό νήμα. Γιατί εγώ το δείγμα το έβγαλα σε ψηλό, αλλά κοιτάξτε τι φανταστικό βγαίνει σε χοντρό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Άμα σας άρεσε, ξέρετε, θα κάνετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, κάντε το όμως. Έτσι, εγγραφή στο, είπαμε, στις 9.000, μόλις πιάσουμε, γιατί είμαστε 8.600 νομίζω. Στις 9.000 θα γίνει άλλος ένας διαγωνισμός. Αυτό είναι σίγουρο. Κάθε 1.000 άτομα θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Αυτό έχουμε πει με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι, κάντε εγγραφή και σε όλα τα social media, δηλαδή TikTok, Instagram, Facebook. Γραφτείτε στα κανάλια μας, εάν θέλετε. Και για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε εδώ για τις δημιουργίες μας, μπορείτε να μπείτε στο πλέξιμο-ράψιμο-κέντημα.gr, στο site μας, έτσι. Η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει μέσω μηνυμάτων, σχολείων, τηλεφώνου, τα πάντα. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Η παρέα και τα μηνύματα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα διαβάζω πρωί και βράδυ. Δηλαδή απαντάω όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.